Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, 21 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον καθηγητή, τον κύριο Βίρονα Ματαράκη. Ο κύριος Ματαράκης έχει μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλές τέτοιες σκέψεις, ακόμη και από πολιτικούς άνδρες της χώρας δηλαδή. Στο παρελθόν θυμίζω όλα αυτά τα ζητήματα. Το λέω γιατί έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα από πάρα πολλά στάδια. Θυμίζω τι γινόταν πριν από πολλά χρόνια με την υπόθεση των Σκοπίων δηλαδή. Πλέον τώρα υπάρχει μια συμφωνία με τα Σκόπια και είχαμε και τα γνωστά ζητήματα προσφάτως, όπου ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίστηκε ότι είναι μια ιστορική συμφωνία. Μετά έτρεξαν λίγο να αλλάξουν το κείμενο. Το θέμα είναι ότι ήταν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε με ένα πολύ μεγάλο σκεπτικισμό τα προηγούμενα χρόνια. Ζητήματα τα οποία έσαιρνε η χώρα της πίσω πάρα πολλά. Και τελικά ήρθε η δύναμη των πραγμάτων, η δύναμη του χρόνου και έφερε, αν θέλετε, μια εξομάλυση στο πλαίσιο που το αντιλαμβάνεται κανείς. Λοιπόν, είναι μια οπτική προσέγγιση, επαναλαμβάνω, που δεν πρόκειται να μεταβάλει κατά πολύ την άποψη των Τούρκων. Οι Τούρκοι διεκδικούν συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Λοιπόν, και η χώρα θα πρέπει να το δει, να το αντιμετωπίσει, να το αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να φύγουμε εντελώς από αυτό το κλίμα, να πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο που έχουμε και θα τον δούμε στην σύνδεση. Τώρα χαρακτηρολογώντας να πω ότι εκεί κοντά στο σπίτι του Δημάρχου έχουμε ένα πετεινό, πρέπει να είναι ο πιο ζωηρός πετεινός στους Λειψούς, να μην πω στο Αιγαίο, ακούγεται παντού και πάντα στη σύνδεση. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ναι, έχετε δίκιο. Είμαι γείτονας. Είναι γείτονας και είναι απίστευτα ενεργός δηλαδή. Μιλάμε, δεν σταματάει την ημέρα από ό,τι φαίνεται αυτός ο πετεινός. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι ανήσυχος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας ρωτήσω τι έγινε σε κάποιες επαφές που είχατε στην Αθήνα με υπουργούς και κυρίως αυτό που έχει να κάνει με τα λιμενικά έργα. Είναι μια εξέλιξη που όπως λέγαμε και νωρίτερα αλλάζει, μεταβάλλει κάποια πράγματα. Να εξηγήσετε τι ακριβώς υπόθηκε, τι συμφωνήθηκε, τι αλλάζει αυτό το θέμα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Το ταξίδι στην Αθήνα πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό. Έγιναν δύο πολύ σοβαρές και ουσιώδεις συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών τη Δευτέρα και την Τρίτη με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Όσον αφορά την μεν πρώτη, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, επειδή δεν είχε προβλεφθεί σε κανένα υφιστάμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα χρηματοδότηση λιμανιών τοπικής σημασίας. Ήταν μια παράληψη νομίζω και του ίδιου του Φιλόδημου και του Αντώνη Στρίτσης, των δύο χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Την επίσκεψή μου λοιπόν αυτή στον Υπουργό Εσωτερικών, του τόνισα αυτή την πολύ μεγάλη, έτσι, αυτό το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει. Ο Υπουργός αμέσως δέχτηκε την πρότασή μου και προτίθεται το επόμενο διάστημα να ανοίξει και μια καινούργια πρόσκληση για λιμάνια τοπικής σημασίας σαν το δικό μας, που δεν είναι δηλαδή διαμετακομιστική κόμβη όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και γενικά τα λιμάνια της χερσαίας χώρας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με το που ανοίξει αυτή η πρόσκληση και με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη μελέτη που ετοιμάζει ο Δήμος Λειψών με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, βεβαίως με την προηγούμενη Υπουργεία του κυρίου Σαντορινιού, αυτός μας είχε εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα και τον ευχαριστούμε. Με την ολοκλήρωση λοιπόν αυτής της μελέτης θα υπάρχει και έτοιμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να εντάξουμε άμεσα αυτό το έργο, το οποίο υπολογίζεται να έχει προϋπολογισμό γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Άρα ουσιαστικά το πρόγραμμα το οποίο θα ανοίξει για αυτή τη δυνατότητα πρέπει να είναι ένας κωδικός που να έχει χρήματα. Γιατί αν χρειαστεί και θα απαιτηθεί 4,5 εκατομμύρια για το λιμάνι των Λειψών, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλα μικρότερα νησιά τα οποία θα ζητήσουν να ενταχθούν έτσι σε αυτό το μέτρο. Προφανώς τα χρήματα θα είναι πολύ περισσότερα, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και πολλών άλλων νησιών. Εγώ αυτό το έθεσα γενικά σαν ιδέα προκειμένου να λύσω το δικό μου πρόβλημα, αλλά ο Υπουργός το είδε ευρύτερα και προς τιμήν του. Και βεβαίως έτσι είναι και το σωστό.
να ανοίξει μια άλλη πρόσκληση έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες. Τώρα, εκείνο που έχει επίσης μεγάλη σημασία... Πάντως είναι σημαντικό αυτό, κύριε Δήμαρχε, γιατί και τα υπόλοιπα μικρονήσια και της Δωδεκανήσου, που δεν είναι διαμεταμιστομικά κέντρα δηλαδή, έχουν τις ίδιες απαιτήσεις. Ζητάνε εξυγχρονισμό των λιμανιών και όταν υπάρχει κωδικός που έχει τα χρήματα αυτά και απαιτείται απλά η ολοκλήρωση της μελέτης, είναι ένας στόχος για την εκάστοτε δημοτική αρχή, έτσι. Είναι γεγονός. Δεν υπάρχει πρόσκληση αντίστοιχη στο Αντώνη Στρίτσης ούτε στο Φιλόδημο για τέτοια έργα παρά μόνο για μελέτες λιμενικών έργων. Στο Φιλόδημος 2. Και εκεί ζητήσαμε να δοθεί παράταση ισχύως χρηματοδότηση, διότι όσα έργα έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι με το 44-12 δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση των αναθέσεων και των μελετών, κινδυνεύει 31-12 του να λήξει η ισχύ χρηματοδότησης, να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και να χάσουμε τη χρηματοδότηση. Και σε αυτό λοιπόν μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι δέχτηκε ο Υπουργός να δώσει παράταση στην ισχύ της χρηματοδότησης των μελετών για λιμενικά έργα. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για τους συναδέλφους δημάρχους. Αν δεν έχουν προλάβει να τις ολοκληρώσουν τις μελέτες και έχουν ενταχθεί στο Φιλόδημος 2 για τη χρηματοδότησή τους, να τις ολοκληρώσουν και αμέσως να υποβάλουν στο Τρίτης την καινούργια πρόσκληση που θα ανοίξει για λιμενικά έργα. Πάντως, επ' ευκαιρία, αφού είχατε τη δυνατότητα με αυτόν τον περίφημο 44-12, κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή, έτσι. Ενώ ότι είχαν ακουστεί κατά καιρούς κάποιες παρεμβάσεις που θα επιδεχόταν ο συγκεκριμένος νόμος, αλλά τελικά από ό,τι διαφαίνεται το σέρνουμε ακόμη πίσω ως αμαρτία, κύριε Δήμαρχε. Έχω πληροφορίες πολύ θετικές γι' αυτό και μάλιστα έγινε τυχαία. Συνάντησα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, έξω από το Μεγάλη Βρετάνια, όπου περίμενα ταξί και εκείνος έμπαινε για ένα ραντεβού. Λοιπόν, από χτες είναι σε διαβούλευση η τροποποίηση του 44-12. Μάλιστα. Και αφορά στις δυνατότητες των Δήμων να μπορούν, έτσι τουλάχιστον μου είπε, δεν έχω προσέξει αν όντως έχει βγει στη διαβούλευση, αλλά αν δεν έγινε χτες θα γίνει σήμερα ή αύριο. Να μπορούν οι Δήμοι να αναθέτουν ειδικά μικρές μελέτες και μικρά εργάκια που λύνουν τα χέρια στους δημάρχους και δεν είναι αυτό το πρόβλημα ότι θα δώσουμε δουλειά στους δικούς μας. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ελεγχόμαστε όλοι από τις κοινωνίες μας. Ελεγχόμαστε από το διάβγεια. Ελεγχόμαστε από τους μηχανισμούς του δημοσιονομικού ελέγχου. Πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη εποχή και όχι να είμαστε καχύποπτοι με τους δημάρχους και με τους υπαλλήλους των Δήμων. Γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσει ποτέ. Και είναι μια άλλη κουβέντα αν κάποιος καταχραστεί αυτό. Τότε ναι, να γίνουμε πολύ αυστηροί και αυστηρότεροι. Αλλά μην αντιμετωπίζουμε όσοι παρανομούντες αυτούς που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τους. Ο 44-12 λοιπόν είναι ένας νόμος καταστροφή. Αν, επειδή υπάρχει μια τάση να δίνουμε ονόματα αρχαίων Ελλήνων στους νόμους, εγώ θα τον έλεγα τύρανο. Έτσι, πισίστρατο θα τον έλεγα το 44-12. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δεν έγινε μέχρι τώρα, γιατί δεν αφορούσε μόνο το Υπουργείο Υποδομών. Το Υπουργείο Υποδομών έχει κάνει την εισήγησή του όσο αφορά τα έργα. Επειδή όμως έχει να κάνει και με τις προμήθειες, που εκεί υπεύθυνο για να φτιάξει τον νόμο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, περιμέναμε το Υπουργείο Ανάπτυξης να ολοκληρώσει όλο το νομικό έλεγχο, την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να μπει σε διαβούλευση. Ξαναλέω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Μου υποσχέθηκε ο Υπουργός ότι σήμερα θα έβγαινε. Αν δεν είναι σήμερα, σας είπα, θα είναι τις επόμενες μέρες. Και παρακαλώ και όλους τους άλλους δημάρχους, αν έχουν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν κάτι, να το δούμε, να μιλήσουμε και να κάνουμε τώρα τις όποιες βελτιώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι όποιες αλλαγές μετά θα είναι χρονοβόρες και θα είναι αργά. Ναι. Βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα με τον 44-12, γενικά δηλαδή με αυτούς τους νόμους, ήταν ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε περάσει από το ένα άκρο, από τη μία υπερβολή στην άλλη υπερβολή και στη μέση είναι οι αυτοηγητικοί, οι οποίοι περνά τον κύκλο της παρουσίας στα κοινά και μετά περνάνε πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια για τα αυτονόητα. Και βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, το ξέρετε πολύ καλά, εάν σε αυτή τη χώρα πραγματικά δίνουμε βάση στο πόθεν έσχες, τότε τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Όταν δεν ελέγχουμε και τον ένα από τους δύο άξονες, τότε υπάρχει αυτό το οποίο πάντα συμβαίνει και στο δημόσιο διάλογο. Τα έχετε βιώσει τώρα τον καιρό που βρίσκεσαι στην θέση του Δημάρχου των Λειψών.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα για τα άλλα ζητήματα, κάνοντας και μία αξιολόγηση της πολύ δύσκολης φετινής χρονιάς. Φτάσαμε και στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Πώς πήγατε αξιολογώντας το μέτρο που λειτουργούσε φέτος η κοινωνία, δηλαδή και τα νησιά? Θέλετε να πείτε όσον αφορά τον τουρισμό και την κίνηση, την ανάπτυξη των τουρισμών. Την κίνηση και με τα μέτρα και όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Όλα αυτά τα οποία βιώσαμε. Εμείς να σας πω ότι είμαστε από τα νησιά που μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με την κατάσταση που επικράτησε και με τα δεδομένα είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Και για να το κεφαλοποιήσω αυτό που λέω, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, ο Αύγουστος είχε μια πληρότητα που άγγισε το 100% όσον αφορά τα δωμάτια, τη διαμονή. Mm-hmm. Όμως ο τουρισμός του νησιού δεν εξαρτάται μόνο από αυτό. Εξαρτάται και από τον ιστιοπλοϊκό τουρισμό, ο οποίος υπέστη μια πτώση. Αν υποθέσουμε ότι, αν αξιολογήσουμε μάλλον τον Ιούνιο, δεν υπήρχε καθόλου τουρισμός, που σε άλλες εποχές, ο Μάιος και ο Ιούνιος, συνολικά απέδιδαν το 20% της οικονομίας του τουρισμού. Και με δεδομένο ότι και ο Ιούλιος, μέχρι να στρώσουν οι πτήσεις από τη μέρα που άνοιξαν από τις αρχές, μας χρειάστηκε να περάσουν 10-15 μέρες. Στο τέλος, να πω ότι ο Σεπτέμβρης πήγε πάρα πολύ καλά πάλι σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί. Έχουμε μία πτώση της τάξης του 40%. Αλλά είναι ένα πολύ καλό νούμερο εάν υπολογίσει κανείς ότι άλλα νησιά, όπως έχουν βγει δημόσια και έχουν πει, και μπορώ να το πω γιατί δεν είμαι κρυφό η Σύμη, είχε μία πτώση της τάξης του 90% λόγω του ότι υπήρχε αυτή η μονοκαλλιέργεια της Τουρκίας, ας πούμε. Λοιπόν, άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι στο ίδιο σκεπτικό θα πορευτείτε και για το 2021, γιατί από ό,τι διαφαίνεται δεν θα έχουμε κάποια τρομερή εναλλαγή. Δηλαδή και το 2021, αν δεν έχουμε πολύ μεγάλη έκπληξη, θα ζούμε σε καθεστώς κορονοϊού. Κοιτάξτε, ελπίζουμε όλα αυτά που, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ανάπτυξης εμβολίων, περί τέλος πάντων εξασθένησης και αδρανοποίησης σταδιακά του ιού, να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι. Δεν τρέχουμε αυταπάτες. Έχουμε πιστεί ότι ο χειμώνας θα αυξήσει λίγο τον κίνδυνο, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι σταδιακά αυτό θα μειωθεί και θα φτάσουμε να έχουμε μια τουριστική σεζόν του χρόνου χωρίς μέτρα ή τουλάχιστον χωρίς αυτόν τον πανικό και αυτό το φόβο που υπάρχει, που σημαίνει ότι θα απλοποιήσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά στην επίσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, εκτός αν είχατε στο μυαλό σας να μου το ρωτήσετε. Ναι, όχι, με αυτό θέλω να κλείσουμε, το Ναυτιλίας. Και εκεί συζητήσαμε με τον Υπουργό κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η στελέχωση του λιμενικού σταθμού των Λειψών, η πιθανότητα και η δυνατότητα να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη μονάδα αφαλάτωσης του νησιού, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μειώσω το λειτουργικό κόστος και ταυτόχρονα μετά από αυτό μελλοντικά να αρχίσουμε να κάνουμε συζήτηση για μείωση των τελών και μάλιστα σε μια περίοδο που το έχει ανάγκη πάρα πολύ ο κόσμος. Όμως, το πιο σημαντικό που δεσμεύτηκε ο Υπουργός για το νησί μας είναι ότι επειδή μέχρι τώρα υπάρχει μια σύμβαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου με ιδιώτη εργολάβο για την παροχή του νερού, αυτή η σύμβαση λήγει σε ένα χρόνο. Εξασφάλισα λοιπόν τη συγκατάθεση του Υπουργού έτσι ώστε να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για τα επόμενα 5 χρόνια και να αναλάβει εκ νέου η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την παραγωγή νερού με την αφαλάτωση στο νησί μας. Και έτσι, εάν καταφέρω, επειδή το ρεύμα το πληρώνει ο Δήμος, να τοποθετήσω και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως σας είπα πριν και εξασφαλίσω και τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο, σημαίνει ότι σχεδόν θα έχω ένα μηδενικό κόστος στο νερό μου και θα αρχίσουμε τότε να συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά για μια δραστική μείωση των τελών στους δημότες μας. Εάν το καταφέρεις, Δήμαρχέ μου, γιατί αυτό δεν είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στόχος, θα έρθω και θα κάνουμε κόκορα κρασάτο στους Λειψούς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, Δήμαρχε.
Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και πάρα πολύ ωραία ψάρια όμως και πρέπει να δοκιμάσουμε πρώτα αυτά. Βεβαίως. Άλλωστε, Κόκορας έχει πολλή δουλειά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάκο. Αυτό το οποίο είπε πραγματικά για το μέτρο είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά τα οποία εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται δηλαδή με βάση την γραμμή. Δεν έχουν να μεταφέρουν πάρα πολλά εμπορέματα. Ήταν μια δυναμία σε ό,τι και να κάνει με το μέτρο, στο Φιλόδημο 2 δηλαδή, αλλά και στο νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο ξεκινά. Και βεβαίως μια ιστορία η οποία στήχησε στην τοπική αυτοδιοίκηση με αυτόν τον περίφημο νόμο που καθυστέρησε έτσι πολύ τις εξελίξεις και πάρα πολλά έργα και είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Από την άλλη, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί ο νόμος ήρθε για να ουσιαστικά δημιουργήσει κάποια, αν θέλετε, κάποια στήριξη στην τοπική αυτοδιοίκηση και να κλείσει κάποιες δρομές που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Μην πάμε σε αυτό το οποίο συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, πάμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο, έτσι. Είναι όμως πολύ σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θα ξεκινήσουμε από την Φολέγανδρο, όπου δυστυχώς επιβεβαιώνεται το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την υγεία δηλαδή, και από την άλλη επιβεβαιώνεται και αυτό το οποίο έγινε, ό,τι και να πιστεύει κανείς, ότι με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως θα λέει κανείς σε επίπεδο περιφέρειας, με την περιφέρεια να αποκτά πολύ πιο ενεργό ρόλο στην κρίση, καλύψαμε ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα ουσιαστικά έτσι να φροντίσει το ίδιο το κράτος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.